ποια είναι η συγκεκριμένη παρουσιάστρια η οποία τι έκανε, καταγγέλει δημοσίως ότι έχει πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης. Πάμε λίγο όμως μέχρι την Pornostar, την Ελληνίδα, η οποία ζήτησε συγχώρεση αμαρτιών, μετάνοια για τις ροζ ταινίες που γύρισε και η ίδια επισκέφθηκε τι και πού. Λοιπόν, πολύ γνωστή Pornostar, έτσι, για Ελληνίδα, για Ελλάδα αναφερόμαστε πάντοτε στην εκπομπή. Να δείξουμε για ποια μιλάμε. Ωραία, πρόκειται για την Μαρία Αλεξάνδρου. Ναι. Την γνωρίζει ο κόσμος, σαν, εντάξει, δεν μιλάμε μόνο για τις ταινίες της, αλλά έχει βγει και σε πολλά κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, τραγουδούσε κιόλας, έτσι έκανε κεντρικές εμφανίσεις με πολλά τατουάζ και τα λοιπά. Θυμόμαστε και στο πλευρό γνωστών παρουσιαστών. Να τη δείξουμε λίγο, παρακαλώ, να τη δείξουμε λίγο. Πάμε, να τη δείξουμε, παρακαλώ. Τη δείξουμε είναι λίγο το εδώ. Κύριε Λάκη, βοηθήστε μας λίγο εδώ. Βοηθήστε μας με μια κάμερα από εδώ λίγο. Από εδώ, εδώ, μπορούμε λίγο να κάνουμε ένα κοντινό σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία για να καταλάβουμε εδώ το εξώφυλλο της εφημερίδας Εσπρέσο. Να δούμε λοιπόν, εδώ είναι. Να. Εδώ είναι η συγκεκριμένη κοπέλα εδώ, η οποία βλέπουμε ότι διάλεξε η ίδια. Πες μας το ρεπορτάζ, Βαγγέλη Καράλη. Λοιπόν, μέχρι να τη δείξουμε και μέχρι να τη δούμε. Τη βλέπουμε καταρχάς ντυμένη στα μαύρα σε μια εμφάνιση που δεν μας έχει συνηθίσει. Κυρίως ήθελε να επιδεικνύει το σώμα της, το κορμί της, τα πολλά τατουάζ που έχει, έτσι το έντονο ταπεραμέντο της. Σύμφωνα με την Εσπρέσο, κάποιοι πιστοί την πέτυχαν στην ουρά που πήγε να προσκυνήσει την Τίμια, την Άγια Ζώνη, με τελείως διαφορετικό look, έχοντας καλύψει κάθε σημείο του σώματός της. Την είδαμε ότι είναι ντυμένη στα μαύρα. Και μάλιστα η ίδια δηλώνει στην εφημερίδα ότι αποφάσισε να αλλάξει τελείως σελίδα στην ζωή της, να ακολουθήσει ένα τελείως διαφορετικό δρόμο και να ζητήσει άφηση, και να ζητήσει άφηση αμαρτιών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν διαγράφω το παρελθόν μου, αλλά θέλω να αλλάξω σελίδα. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να κρατήσω και θα πω, έτσι σαν παρένθεση που το είπες και εσύ, Φίλιππ, πολύ σωστά, ότι δεν δίστασε στις δηλώσεις της να κάνει και μια διαφήμιση για τη νέα της επιχειρηματική δουλειά. Το θέμα είναι τάνιο στην πραγματικότητα ή το χρησιμοποίησε το προσκύνημα που έκανε η συγκεκριμένη κοπέλα για να κερδίσει τα φώτα της δημοσιότητας για μία ακόμα φορά. Αλλιώς εξώφυλλος εφημερίδα δεν πρόκειται να γινότανε. Θα το δούμε μέχρι την επόμενη ταινία του Σιρινάκη. Πάμε παρακαλώ πολύ, πριν πάμε στις διαφημίσεις, πάμε λίγο μία βόλτα στο Μεζεδόπολη, στον Κάτσο.